Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι εκπομπή Materiale Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει η έμπνευση και η ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Βρισκόμαστε στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και έχω την ιδιαίτερη χαρά να βρίσκεται μαζί μας η αγαπητή δήμαρχος Σύφνου, η κυρία Μαρία Ναδάλη, την οποία φυσικά και καλωσορίζω τόσο στην εκπομπή όσο και στο χτίριο του θεσμικού φορέα του Ελληνικού Ολυμπιακού Κινήματος. Αγαπητή μου δήμαρχε, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Αλήθεια όμως, γιατί βρίσκεστε εδώ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή? Είναι και δική μου χαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Είμαστε εδώ γιατί υπογράψαμε μόλις πριν από λίγο ένα μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Ένωση Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. Είναι αυτό εδώ. Το υπογράψαμε μαζί με την πρόεδρο, την κυρία Βούλα Κοζομπόλη, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θεωρούμε τη σημαντική μέρα σημαντική, γιατί μέσα από αυτό το μνημόνιο, που έχει συμβολικό χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνετε, θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε μαζί και να διαδώσουμε στο νησί της Ύφνου, με επίκεντρο τα παιδιά μας, ναι, τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ύφνου, τις αρχές του ολυμπισμού και τα αθλητικά ιδεώδη. Θέλω να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αγαπητή Δήμαρχε. Σε τι συνίσταται η συνεργασία σας με την ΕΣΟΑ, την Ένωση Συμμετασχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Τι δράσεις ακριβώς θα κάνετε με τους εμβληματικούς αθλητές της πατρίδας μας? Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν μπορώ να σας το αναφέρω τώρα. Μπορώ να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε από τα σχολεία με κάποιες ομιλίες που θα γίνουν με την συνδρομή της Ένωσης και των αθλητών μας. Που πάλι θετικά θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ συνειδητικό να γνωρίζεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δοξάσει τη χώρα, τη χώρα μας και όλους εμάς. Πιστέψτε με, Δήμαρχε, πάνω σε αυτό που λέτε, εγώ τους ανθρώπους αυτούς τους γνωρίζω πλέον χρόνια, δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά, η συγκίνησή μου κάθε φορά που βρίσκομαι μαζί τους και το δέος παραμένει αναλύωτο στον χρόνο, οπότε σας αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Θέλω να πούμε μερικά λόγια για τον αθλητισμό στη Ύφνο Δοθήσης της Ευκαιρίας. Καταρχάς, πόσα παιδιά έχει το νησί? Το νησί, σε έναν πληθυσμό 2.777, έχει πάνω από 500 παιδιά. Α, έχει πάνω από 500. Πάνω από 500 παιδιά, είναι αρκετά αισιόδοξο μήνυμα, που όμως μεγαλώνει, γιατί δική μας την ευθύνη για αυτά τα παιδιά να κάνουμε ώστε να δουν περισσότερα πράγματα, να δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή εδώ η συνεργασία σήμερα είναι στη βάση αυτού του σκοπού. Ειλικρινά, δεν περίμενα ότι θα έχει τόσα πολλά παιδιά το νησί σας. Υπάρχει κάποια έτσι δημογραφική μεταβολή, υπάρχει κόσμος ενδεχομένως που να επιστρέφει στο νησί? Γιατί είχα μείνει με άλλα νούμερα, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό διαπιστώνουμε κι εμείς, ότι ο κόσμος επιστρέφει στο νησί, νέα ζευγάρια επιστρέφουν στο νησί, κάνουν παιδιά. Τα μεγαλώνουν στο νησί, πηγαίνουν στο σχολείο, έχουν και κάποιες δυνατότητες, ούτως ή άλλως αυτό πρέπει να αναφέρουμε, για να κάνουν πράγματα στο νησί, και αυτές τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες προσπαθούμε να τις αυξήσουμε και άρα, να αυξήσουμε και εμείς από την πλευρά μας να είναι καλύτερη η ποιότητα ζωής των παιδιών και των ελληνικών στο νησί μας. Άρα συμπεραίνω, και επειδή έχω καταγωγή εκμητρός από το νησί, ότι τα πράγματα αρχίζουν και πηγαίνουν αρκετά καλύτερα στο νησί, και μπράβο σας και αυτό, και είναι και ενδεικτική η συνεργασία που κάνετε με την Ένωση των Εμβληματικών Αθλητών της Πατρίδας μας, προκειμένου να αναβαθμίσετε όλο αυτό που ονομάζουμε ποιότητα ζωής μέσω του αθλητισμού. Τι μπορεί να δει κάποιος τουρίστας, κάποιος επισκέπτης, να το πω πιο σωστά, ερχόμενος στη Ύφνο? Είναι γνωστή η Ύφνος, ανατιμικωμένη για την αγιοπλαστική της και για τον Τσελεμεντέ, όμως τι άλλο, Δήμαρχε, μπορεί να δει ένας επισκέπτης στο όμορφο νησί? Είναι αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που είπατε πάρα πολύ σημαντικά, και γύρω από αυτά, όπως ξέρετε, γίνονται και διάφορες δράσεις. Θα σας πω πριν απαντήσω στο ερώτημά σας ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, μέσα κάποιες λίγες μέρες, προγραμματίζεται η έναρξη της δομής κεραμικής στο νησί, που είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης, που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για την αστρονομία γνωρίζετε ότι υπάρχει το φεστιβάλ και όλα. Κλαδική αστρονομία του Κόλλου της Λανετές, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ύφνου με το Δήμο και με την Περιφέρεια. Ο επισκέπτης λοιπόν σε κάθε εποχή έχει να γνωρίσει το νησί και τις διαφορετικές εικόνες που το προσφέρει. Είναι το αρχιτεκτονικό τοπίο, η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, είναι τα στενά σοκάκια, τα όμορφα σπιτάκια, τα κατάλευκα. Είναι το φυσικό τοπίο, είναι τα μονοπάτια, είναι οι παραλίες, τα εξωτερήσια, οι παραλίες. Έχω πολύ το αποκοφτό, οφείλω να σας πω. Είναι εξαιρετικά.
τελικά και εκεί, όπως και στις άλλες παραλίες του νησιού, είναι οι άνθρωποι, φιλόξενοι διάδες, τα πανηγύρια, τα έθικα, τα έθιμα. Δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά που συνθέτουν τη μοναδική εικόνα του νησιού της Ήπειρου. Οπότε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι με την εκπομπή Materiale Sportivo και επισκεφτείτε σύντομα τη Σύφνο, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Κλείνοντας αυτή την εκπομπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τη Δήμαρχο Σύφνου που βρήκε τον χρόνο μέσα σε όλες τις δουλειές που έχει εδώ στην Αθήνα να μιλήσει και σε εμάς. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την ακρόαση και για την τηλεθέαση. Καλή συνέχεια με τις εκπομπές του Ionion FM.